Στην υπόθεση των σχολικών γευμάτων, από τα οποία δηλητηριάστηκαν δεκάδες μαθητές στη Λαμία, θα πάμε τώρα, καθώς από τις αναλύσεις που πραγματοποίησε ο ΕΟΔΗ, όπως όλα δείχνουν, η γαστρεντερίτιδα των παιδιών προήλθε από σταφυλόκοκο που πιθανότατα πέρασε από ανθρώπινο χέρι στο φαγητό των παιδιών. Στο εργοστάσιο βρέθηκε σήμερα για τρίτη φορά κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, με τον ιδιοκτήτη να δηλώνει ότι η μονάδα είναι έτοιμη να επαναλειτουργήσει. Γονείς μαθητών πάντως αποκαλύπτουν ότι και πριν από τρεις μήνες είχαν κάνει καταγγελίες σε βάρος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου που τυλίχθηκε στις Φλόγες το βράδυ της Κυριακής, μετέβη σήμερα κλιμάκιο του ΕΦΕΤ και του Υγειονομικού της Περιφέρειας για να κάνουν έλεγχο για τις συνθήκες παρασκευής των σχολικών γευμάτων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Εδώ κάει και ολοσχερό στο τμήμα logistics της εταιρείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο. Η μονάδα παραγωγής λειτουργεί κανονικά. Οι εργαζόμενοι βοηθούν στην αποκατάσταση του χώρου αλλά και στην καθαριότητα. Ο στόχος όλων είναι το συντομότερο δυνατό η εταιρεία να ξαναλειτουργήσει κανονικά. Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας μας δεν έχει υποστεί ζημιά. Και εφόσον πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, θα λειτουργήσει πλήρως και σύντομα. Εργοστάσιο που είχε προμηθεύσει τα σχολικά γεύματα από τα οποία προκλήθηκε μαζική τροφική δηλητηρίαση σε τουλάχιστον 63 μαθητές 7 σχολείων της Λαμίας. Σε 10 από τα δείγματα που εστάλησαν στον ΕΟΔΗ εντοπίστηκε το επικίνδυνο βακτήριο του σταφυλόκοκκου. Το πιθανότερο σενάριο είναι να μεταδόθηκε από ανθρώπινο παράδειγμα, ο οποίος πιθανώς να είχε κάποια σταφυλοκοκκική λίμωξη ή ενδεχόμενα να μετέδωσε το συγκεκριμένο μικρόβιο σε κάποια πρώτη ύλη, στη συνέχεια αυτό να προκάλεσε τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα. Ή να προκαλέσει και πιο βαριά συμπτώματα, όπως για παράδειγμα σιψημία, ή να προσβάλλει ανθρώπινα όργανα, όπως ο πνεύμονας, η καρδιά, οι αρθρώσεις. Πριν από τρεις μήνες, γονείς μαθητών έκαναν καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας που κατασκεύαζε τα σχολικά γεύματα. Υπήρξε μπιφτέκι που μέσα βρέθηκε πάγος, βρέθηκε κάμπια σε κουνουπίδι, βρασμένη κι αυτή. Βρεθήκαν κάποια κομματάκια εξωτερικά από ίσως σακούλες, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τι ήταν μέσα στα φαγητά. Σε κοτόπουλοι υπήρξαν περιπτώσεις που είχαν μείνει φτερά. Οι γονείς είχαν τότε ενημερώσει τον ΟΠΕΚΑ που είναι αρμόδιος για τα σχολικά γεύματα αλλά και την εταιρεία. Η μόνη απάντηση που πήραμε ήταν από την εταιρεία catering, η οποία μας είπε ότι τα σχόλιά μας αναφορικά με το τι έχει βρεθεί στο φαγητό είναι κακόβουλα. Με απόφαση του ΟΠΕΚΑ σταματάει η προσωρινή συνεργασία με την εταιρεία μετά τις καταγγελίες για την μαζική τροφική δηλητηρίαση μαθητών. Είναι μαζί μας ο Μαρίνος Αλιφέρης. Μαρίνο, όπως γράφαμε και στον τίτλο μας, όλοι ψάχνουν. Ψάχνει ο ΕΟΔΗ, ψάχνει ο ΕΦΕΤ, ψάχνει και η πυροσβεστική. Έχεις πληροφορίες για το πού οδηγούνται οι έρευνες λοιπόν της πυροσβεστικής για τη φωτιά και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού? Γιατί δύο ημέρες μετά, Ράνια, αντί να ξεκαθαρίζει το τοπίο αν ήταν ένα απλό περιστατικό, αυτό θολώνει μέρα με τη μέρα και με τις πληροφορίες που έρχονται πλέον στη δημοσιότητα. Πλέον μαθαίνουμε ότι υπήρχε ένα πολύ σημαντικό άτομο στο σημείο. Υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μάλιστα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο άτομο ήρθε σε επαφή και είτε με την αστυνομία είτε με την πυροσβεστική. Ωστόσο, η πυροσβεστική ενημερώθηκε καθυστερημένα από την στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Και εδώ να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε χθες, ότι φύλακα στο σημείο θα υπήρχε από τις 10 και μετά το βράδυ της Κυριακής. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9, η πυροσβεστική όμως ενημερώθηκε στις 9:30. Τώρα, αυτό που μπαίνει στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής και η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα η πυρκαγιά. Όπως λένε χαρακτηριστικά κάποιοι πυροσβέστες, φτάσαμε στο σημείο και μέχρι να γυρίσουμε το κεφάλι μας, η φωτιά είχε επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου. Γιατί λοιπόν επεκτάθηκε τόσο γρήγορα η πυρκαγιά? Θα προσπαθήσουν να βρουν απαντήσεις και στοιχεία μέσα από το σημείο όπου βρίσκονται τώρα οι πυροσβέστες. Κάμερες της επιχείρησης υπάρχουν τελικά, αλλά είναι σε άλλο σημείο και όχι στο σημείο που εκδηλώθηκε η
πυρκαγιά. Ναι, γιατί χθες λέγαμε ότι η εικόνα που είχαμε ήταν ότι είχε καταστραφεί ολοσχερό το εργοστάσιο. Αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση. Ένα-ένα βγαίνουν. Δεν έχει καταστραφεί, μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν και κάποιες κάμερες. Οι κάμερες λοιπόν έχουν καταγράψει κάποιες εκρήξεις. Δεν έχουν καταγράψει το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Αλλά θα προσπαθήσουν να βρουν υλικό από τις άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή. Επίσης, μαθαίνουμε ότι στο κτίριο, στο μισό κτίριο, δεν υπήρχε πυρασφάλεια. Υπήρχε στο μισό από αυτό, στο υπόλοιπο δεν υπήρχε πυρασφάλεια και είναι ένα ακόμη στοιχείο το οποίο προσπαθεί. Άδεια, ένας χώρος τέτοιος για να έχει άδεια λειτουργίας, για να μπορεί να λειτουργήσει, αυτό είναι από τα βασικά. Και αυτό είναι λοιπόν η έρευνα προσπαθεί να κάνει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής και όχι μόνο για το πώς εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά, τι έγινε και τι δεν έγινε για να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Μαρίνο, σε ευχαριστώ πολύ.